παρακολουθήσαμε το τελευταίο τέταρτο μια πραγματικά ποδοσφαιρική ανάλυση πολιτικής. Ποια είναι αυτή η ποδοσφαιρική ανάλυση πολιτικής? Λέει, ας πούμε, κάποιος. Η κυρία Μαύρα Κεφαλίδου. Κεφαλίδου. Η κυρία Κεφαλίδου. Λέει, ακούω όλα όμως. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Λέει, ας πούμε. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα καραμπινάτο σκάνδαλο, ξέρω εγώ, με το Σαββίδι. Ποιο είναι το σκάνδαλο του Σαββίδι? Δεν χρησιμοποίησα τέτοιες εκφράσεις. Μην βάζετε στο στόμα μου. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Εντάξει. Υπάρχει τέλος πάντων μια υποψία σκανδάλου. Ότι ευνοείται η κυβέρνηση. Είπα ότι η εικόνα της χώρας γίνεται διεθνώς ρεζίλη με αυτού του είδους. Όχι, είπατε για τη σχέση Σαββίδι κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν. Δεν καταλάβατε. Δεν παρακολουθείτε μάλλον. Έτσι. Σας παρακολούθησα τώρα. Πολύ πάρα πολύ. Μίλησα για την τροπολογία τη συγκεκριμένη. Ακούστε να δείτε. Και απευθύνθηκα στον κύριο Υπουργό. Ακούστε να δείτε τώρα. Λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα από την οποία βιώνουμε? Έχουμε τις αποκαλύψει δύο μεγάλων σκανδάλων. Ό,τι και να πείτε, είναι διαπιστευμένα από τα ίδια σας, από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι κυβερνάγανε. Υπάρχει το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Τεράστιο σήμερα. Θέλετε να τα ανοίξουμε τώρα. Θέλετε να τα ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Μάλιστα σήμερα έχει μια εξέλιξη. Για μια εξέλιξη. Λοιπόν, διαβιβάζεται λοιπόν CD. Δεν μιλάμε για την Νοβάρτη. Και δύο χειρά σημειώματα του κυρίου Σαμαρά. Το κλείνω. Δεν θέλετε Νοβάρτη. Λοιπόν, δεν θέλετε Νοβάρτη. Λοιπόν, και υπάρχει το θέμα τη Siemens. Υπάρχει ταμεία στο Πασόκ που λέει τα πήραμε ρε παιδιά τα λεφτά, τι να κάνουμε, τα πήγαμε στο ταμείο του Πασόκ. Τώρα λοιπόν, είναι το θέμα μας το ποδόσφαιρο. Όχι, αυτή είναι η ποδοσφαιροποίηση που κάνετε. Προσπαθείτε τώρα λοιπόν. Τα σκάνδαλα που θέλετε. Να πει ο κόσμος, έλα μωρέ, όλοι τα ίδια είναι. Κάτσε ένα λεπτάκι. Αυτό όμως το κάνετε εδώ εσείς. Υπάρχει ένα καθεστώς. Λειτουργούσε, το καθεστώς λέγεται διαπλοκή. Η διαπλοκή λοιπόν ήταν χτισμένη και στο ποδόσφαιρο. Όπως ήταν, στο χρήμα το κρατικό που πήγαινε, ήταν και στο ποδόσφαιρο. Έπρεπε να κάνουν κουμάντο κάποια αφεντικά. Τα αφεντικά αυτά είχαν πολιτικές άκρες. Έτσι λέγεται. Έτσι καταλαβαίνει ο κόσμος στο καφενείο. Είχαν πολιτικές άκρες. Αυτές οι πολιτικές άκρες ήταν συγκεκριμένες. Βεβαίως. Δεν θα ξεχάσω εγώ. Να σας φέρω εγώ παράδειγμα. Και με ορθό πολιτικό λόγο παράδειγμα. Να σας φέρω. Δεν χρειάζεται να υπάρχει. Έχετε αειδιάσει τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Θα σας φέρω εγώ παράδειγμα του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Ανδρουλάκη που πανηγυρίζανε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο του ποδοσφαίρου που έχει υπάρξει. Που έχουν κινδυνεύσει ζωές. Θυμάμαι την ιστορία της Ριζούπολης. Τη θυμάται πολύ καλά ο κ. Πανούτσος. Πανηγυρίσαμε με τον κύριο Κόκαλη δίπλα. Την ώρα που, ξένοι ποδοσφαιριστές παίρνανε το αεροπλάνο και φεύγανε οι διασπέρα από την Ελλάδα. Κάθε πολιτικός που θα βρεθεί αυτό, δηλαδή λοιπόν, σε έναν αγώνα αυτό, θα στοχοποιείτε. Δηλαδή να πούμε για τον κύριο Τσακαλώτο τώρα που μιλάμε για παρακράτος κανονικό. Για παρακράτος μιλάμε. Λέγατε για τα επίσημα του ΠΑΟ. Φεύγανε οι την Ελλάδα. Εγώ και θα ξεχάσουμε τώρα την μνήμη μας. Ναι, εγώ είπα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δώστε μου τη σημασία έχει. Δώστε μου τη δυνατότητα. Απαγορεύεται να πάει κάποιος άλλος. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε διάλειμμα. Φτάνουμε τη σκανδαλολογία στο επίπεδο με ποιον κάθισε να δει τον αγώνα κάποιος. Μα προηγουμένως αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε. Αυτό λέω. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Μην φωνάζετε. Σας λέω το εξής. Ο Τσακαλώτος είναι παουτζής και πάει να δει το μάτι. Και αξιόλου. Καθόταν μπροστά. Πού θα πήγαινε. Μπροστά τον βλέπανε. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Τσακαλώτος έχει κάποια ευθύνη για αυτό που συνέβησε, όπως δεν έχει και ο Ανδρουλάκης ο Μίμης δεν είχε ευθύνη. Και εγώ ήταν όμως η Φυσούνα εκείνη την ημέρα. Και εγώ ήταν. Λοιπόν, και, κινδυνεύανε ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Έτσι να τώρα λέμε ότι έτσι ήταν στο χώρο. Έτσι ήταν. Μα τι είπα εγώ. Έτσι ήταν. Κινδυνεύσανε ποδοσφαιριστές εκείνη την ημέρα. Ήταν στημένο ο διοικητής αστυνομίας που πήγε σε δουλειά στον Κόκαλη μετά. Έτσι καινούριο. Αυτό λέγεται ποδοσφαιρικά την μπάλα στην εξέδρα ο κ. Πετρόπουλος. Με τρόπο που θυμίζει τη συζήτηση επαρχιακού κανονισμού. Αφήστε με να ακούσω λίγο. Αφήστε με να δουλέψω όμως και λίγο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επειδή ο κυρίες και κύριοι θα κλέψω την τέχνη του Αντώνη Πανούτσου απόψε, θα γίνω αθλητικός συντάκτης, κάτι που δεν το ξέρω κιόλας το θέμα. Μπορώ μόνο πολιτικά να το προσεγγίζω. Αλλά ζηλεύω τον Αντώνη που τα ξέρει τόσο καλά. Να διορθώσουμε κάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, στην περιγραφή που κάνω στη Ριζούπολη δεν είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι ο Πάγκαλος με τον Ανδρουλάκη. Έτσι. Γιατί τον Βαγγέλη τον έχω δει και ποτέ στο γήπεδο. Είναι εγώ, όχι, είναι παυσίσο. Ναι, μην του χρεώσουμε και τη Ριζούπολη του Βενιζέλου. Λοιπόν, ωραία. Σωστή διόρθωση που κάνεις. Λοιπόν,